Συναγωνίστρες και συναγωνίστριες, είμαστε σήμερα εδώ γιατί η κατάσταση με την πανδημία δεν πάει άλλο. Είμαστε σήμερα εδώ γιατί προφανώς τα μέτρα που δεν έχει πάρει η κυβέρνηση 2 χρόνια τώρα έχουν φέρει την κατάσταση στο ως εδώ και μη παρέχει μέσα στους εργασιακούς χώρους, στα σχολιά και αλλού. Είμαστε εδώ γιατί κάθε μέρα χάνονται δεκάδες συνάνθρωποι μας. Αρκετές δεκάδες δεν μπορούν να βγουν δωμάτια στα νοσοκομεία για να θεραπευτούν και χιλιάδες άλλοι νοσούν με τα πρωτόκολλα να έχουν γίνει λάστιχο. Η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει πως όλα παίρνουν καλώς. Η πραγματικότητα όμως διαψεύει σε βάρος μας καθημερινά. Το μόνο που όντως πάει καλά και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε στην κυβέρνηση είναι ότι ακόμα και αυτή την περίοδο που εργαζόμενοι πλήττονται από παντού συνεχίζουν να βγαίνουν κερδισμένοι μια χούφτα εργοδότες και μονοπωλιακοί όμιλοι. Το μέγεθος της παλινοδίας της κυβέρνησης φαίνεται ξεκάθαρα αν σκεφτεί κανείς ότι μετά από 5 ημέρες καραντίνας αναγκάζουν θετικούς και μεταδοτικούς εργαζόμενους να γυρίσουν τις δουλειές τους για να μεταδώσουν και πάλι τον ιό και σε αυτές τις νομοθετικές ρυθμίσεις βρίσκει πάτημα η εκάστοτε εργοδοσία της Θεσσαλόνη. Τα παραδείγματα στο Πειραιά είναι δυστυχώς πολλά. Στα καράβια οι ναυτεργάτες καλούνται να αντιμετωπίσουν την έξαρση της πανδημίας με υποτυπώδη ατομικά μέσα προστασίας πάνω στα πλοία. Την ίδια στιγμή, σε πολλά λιμάνια έρχονται σε επαφή με εσωτερικούς εργαζόμενους. Τα πλοία δεν έχουν επαρκή αριθμό τεστ, αλλά ούτε και στην αναγκαία ποσότητα οξυγόνου σε περίπτωση που κάποιος νοσήσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί πως αν κάποιος να θερμάσει νοσήσει εντό, η πορεία του πλοίου δεν αλλάζει ώστε να θεραπευτεί. Σε χώρους του εμπορίου, δεκάδες καθημερινά κρούσματα που αλλού τα κρύβουν, αλλού υποχρεώνουν τους εργαζόμενους να πάνε στη δουλειά, αλλού κάνουν ότι δεν υπάρχουν. Χαρακτηριστικά, σε αποθήκη με ηλεκτρονικό εξοπλισμό, εργαζόμενοι έκανε μήνυση για την απόκριση των κρούσματων. Σε μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, μας έρχεται καταγγελία από συναδέλφισσα για 80 κρούσματα που εργοδοσία τα κρύβει χωρίς να παίρνονται τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης. Στην Κόστο υπάρχουν δεκάδες κρούσματα, η απολυμάνωση των μηχανημάτων δεν είναι